Όλοι μας θέλουμε τον εξυγχρονισμό. Μακάρι να αποκτήσουμε όλες τις ανέστητες τεχνολογικές. Αλλά όπως προείπαμε, η τεχνολογία έχει διπλή όψη. Φερρυπίν, αγωνιούμε για αυτές τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, οι οποίες, όπως δείξαμε και σε εικόνα και θα δείξουμε και στην επόμενη εκπομπή, και μπαρκόντα έχουν. Ποιος μας αποκλεί το 666, το χάρμα του Αντιχρίστου, να υπάρχει μέσα εκεί? Ποιος μας αποκλεί αυτός ο ΆΜΚΑ, ο δεκαψήφιος, να εξελιχθεί σε ΕΚΑΜ, σε μοναδικό, όπως το λέγει και στην ανακοίνωση. Θα είναι ο αριθμός Μητρό Κοινωνικής Ασφάλισης, ο μοναδικός και μόνιμος. Και όπως γνωρίζουμε από άλλες ανακοινώσεις, θα δίδεται αυτός ο ΆΜΚΑ με τη γέννηση του άνθρωπου. Δηλαδή θα έχουμε μια πιο σφράγισμα. Και όπως θα πούμε και στην ειδική εκπομπή, τρόπον τι να θα έρχεται η πολιτεία τον άνθρωπο να τον χαράξει, να τον βουλώσει, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτά δεν πρέπει να τα περάσουμε απαρατήρητα. Και οι ταυτότητες που αναγγέλθηκε ότι θα αρχίσουν να μοιράζονται, να επιβάλλονται μάλιστα. Εδώ κάναμε τόσο αγώνα, κύριε Σταματή. Ναι, νομίζω κάναμε ότι, τόσο ότι αγώνα. Για να φτάσουμε στις ταυτότητες. Όχι, το προλέγω ναι, για να ναι, έχουμε σωστό, κάποια σφαιρική. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε τόσο αγώνα. Εκκλησία, μοναστήρια, σύλλογοι και από εδώ να ευχαριστήσουμε τον σταθμό, διότι μας φιλοξένησε σε σειρά εκπομπών. Λοιπόν, τέλος πάντων, ρωτάμε αυτό το κράτος, αυτή την πολιτεία, σε ποιους εφαρμόζει αυτά τα συστήματα? Σε ζώα? Σφραγίζουν ζώα σε άλλα κράτη. Σφραγίζουν και ανθρώπους. Αυτούς που έχουν επίγνωση τι εστί σφράγισμα, τι εστί μπαρκόντ, τι εστί χάραγμα, τι εστί φακέλωμα. Αν το θέλουν, δικαίωμά τους. Ναι. Αλλά ότι εγώ ρωτώ. Λίγο και ναι, κάνατε ναι, ένα, ένα ερέθισμα στους τηλεθεατές. Ακριβώς για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και να μην έχει απορίες ο τηλεθεατής, μήπως του λέμε παραμύθια πάνω σε μία υποψία πάνω σε μια ηλεκτρονική ταυτότητα. Γι' αυτό η ηλεκτρονική, οι δυνατότητες τεχνολογίας έπρεπε να αναλυθούν. Μάλιστα. Και νομίζω ελάχιστα είπαμε στην ταυτότητα, ταυτότητα, γιατί μιλήσατε για ταχύτητες προηγουμένως ή σφραγίσματος ή οτιδήποτε. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος μεταξύ των εταιριών των μεγαλύτερων στον κόσμο, όπως η Intel, η LSI, η SGS, η Thomson, η Microelectronics, και δεν ξέρω που έχουν φτάσει, για να μιλάνε πλέον για BOPS, όχι για MIPS. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Μέχρι σήμερα οι ταχύτητες στον υπολογιστή ή και στις ταχύτητες λειτουργίας μιλάγαμε για million instruction per second, δηλαδή εκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο. Τα BOPS που θέλουν να πετύχουν είναι billion operation per second, δηλαδή δισεκατομμύρια λειτουργιών στο δευτερόλεπτο. Συνεπώς, αν λέγατε εσείς, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για μια δεδομένη στιγμή με ένα δάχτυλο μήπως προλάβει κάτι να γίνει, που δεν το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, εδώ μιλάμε, σας είπα, για ταχύτητες φανταστικές. Μάλιστα. Μας ανησυχεί το θέμα των ταυτοτήτων και των καρτών. Οι κάρτες ήδη διανέμονται και προαναγγέλθη ότι διανεμήθησαν προεκλογικά 37.000 κάρτες κοινωνικής ασφάλισης που περιέχουν, ξαναλέγω, το barcode με τα τρία εξάρια. Δεν κάνουν εξαίρεση, αφού έχουν σε όλο το UPC τα προϊόντα που τα σφραγίζουν έχουν το 666, θα το εξαιρέσουν από τις κάρτες? Και πάλι και οι κάρτες μας ενοχλούν που δεν ενημερώθηκε ο λαός, που επιβάλλονται και ταλαιπωρούν για να κατεβαίνουν στις πόλεις που έχουν υποκαταστήματα Εθνικής Τραπέζης, για να εισπράξουν οι γέροντες και οι παράλυτοι και οι ανάπηροι να στέκονται στην αράδα. Τι συμφόρηση, τι αράδες, τι προβλήματα. Και αυτά μας ανησυχούν, και τα σφαργίσματα και οι ταυτότητες, οι οποίες με την λωρίδα την ειδική κρύπτουν τον κίνδυνο του εφιαλτικού φακελώματος. Θα καλέσουμε και ειδικών εδώ, νομικών, για να μας αναλύσει τις συνέπειες αυτού του φακελώματος του ηλεκτρονικού στο πρόσωπο, στις συνταγματικές του ελευθερίες. Δεν έχουμε ακόμη τον τύπο ταυτότητας στα χέρια μας. Κάποτε φευγαλέα τον έδειξαν στην τηλεόραση. Έχω εδώ μια γερμανική ταυτότητα.
που βλέπουμε ότι υπάρχει ο κωδικός αριθμός, υπάρχει η φωτογραφία χαραγμένη με ακτίνες λέιζερ επάνω, ώστε να μην υπάρξει βέβαια η αλλίωση. Καλό αυτό. Αλλά τι δουλειά έχει αυτό το τέρας, αυτός ο Μποαφομέθ εδώ, αυτό το κερασφόρο τέρας, ο σατανάς που είναι πάνω στην ταυτότητα. Και λέμε, αν οι Γερμανοί τόσο κουκούτσι μυαλό δεν έχουν να βάζουν τον σατανά, τον Μποαφομέθ, το τέρας αυτό πάνω στην ταυτότητα, θα το εξαιρέσουν από εμάς που είμαστε ο λιγότερο προοδευτικοί. Πλησιάζει προς το τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Βέβαια, θα είχα πάρα πολλά ερωτήματα ακόμη να σας θέσω, κύριε Σταμάτη, και θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή, να δούμε πιο ειδικά, να δούμε πιο συγκεκριμένα και τις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως και να μας πει η πολιτεία τον πολίτη εξυγχρονίζει και εξυπηρετεί ή τον ταλαιπωρεί, ένα, τον πολίτη φακελώνει και τον καθιστά αδύνατο να αμυνθεί σε δεδομένη στιγμή. Τον πολίτη λοιπόν πώς το μεταχειρίζεται και ποιοι θα πουν τις αλήθειες αυτές. Και καλούμε την ευρυτέρα μάζα και αυτούς που παλαιά είχαν υποφέρει από το φακέλωμα των πολιτικών αφρονημάτων. Πού είναι τώρα? Όλα καλά πηγαίνουν τα πράγματα. Οι κάρτες διανέμονται. Έχουν ΑΜΚΑ. Αυτός ο ΑΜΚΑ, όπως γνωρίζουμε καλά, εξελίσσεται σε ΚΑΜ. Σε ενίο, δηλαδή κάμουν, αριθμοποιούν το πρόσωπο και τον κάμουν ένα νούμερο. Και επομένως, αν αυτός ο ΑΜΚΑ τροποθετεί να ταυτίσετε με τον ΕΚΑΜ, μοναδικός αριθμός, άρα το πρόσωπο με τα στοιχεία, τα προσωπικά, τα ατομικά, τα πάντα, θα είναι σε κάποιες μνήμες του Λουξεμβούργου ή των Βρυξελών και μέσα και του δορυφόρου ακόμη μπορούν να μας ελέγχουν και να διαραίουν τα στοιχεία μας, τα ατομικά, προσωπικά, παντού. Συγγνώμη, πατέρα Μανώλη, νομίζω ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία που εγώ είπα, ταλαιπωρία για τους τηλεθεατές, απάνω στις δυνατότητες που μιλάμε, γιατί τελικά ο σκοπός είναι να καταλήξουμε στις ταυτότητες, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Κάρτες και ηλεκτρονικά διαβατήρια. Προσέξτε, άλλη εφεύρεση τώρα. Γιατί και εγώ το ίδιο, από εκεί ερευνητικά, στο εξής σημείο, γιατί οι προδιαγραφές του φίλου εφημερίδας κυβερνήσεως, αριθμός φίλου 421, που λένε απάνω τις προδιαγραφές, δεν είναι μόνο ότι αφήνουν σκοτεινό το κάτι, ότι δεν εξηγούν τίποτα. Για το τι θα περιέχει κάποια λουρίδα. Ειδική λευκή λωρίδα. Ναι, εκτός που δεν εξηγούν τίποτα, δηλαδή υπάρχει μια σκοτεινή θέση εδώ πάνω. Σαφώς όμως, δηλαδή, πιο πέρα, μπορούν να μας γράψουν. Παράγραφο 5 που λέει επισήμανση, 5.3 συγκεκριμένα, μετά την πλαστικοποίηση τα δελτία ταυτότητας θα χαράσονται και στις δύο όψεις. Εντός παρενθέσεως, εκτός της περιοχής της λωρίδας οπτικής ανάγνωσης. Δηλαδή μετά στις επιμέρους επεξηγήσεις αναφέρει για κάποια οπτική ανάγνωση. Φυσικά δεν μας εξηγεί ποια είναι η οπτική ανάγνωση και τι θα έχει μέσα για την οπτική ανάγνωση. Και πώς θα γραφτεί. Το πώς θα γραφτεί τώρα, αν είναι με λέιζερ, καυστικές λέιζερ, αν είναι μαγνητικές ή όχι, μαγνιάζει ότι είναι κάτι το σκοτεινό που δεν ξέρουμε τι έχει. Δηλαδή ενδέχεται να κουβαλάμε στη τσέπη μας ταυτότητα, φάκελό μας. Μα ακριβώς εκεί ξεκινάει το αστείο ή το πιο αστείο, το τραγικό αστείο, ότι ο φάκελος, ο οποίος θα ήταν κάποιος φάκελος σε ένα ντοσιέ απάνω ή γραμμένος κάπου ή κάποιο στοιχείο γραμμένο με γραφομηχανή ή με ένα μπικ στυλό σε κάποιο ράφι, κάποιο υπουργείο ή κάποιας υπηρεσίας. Εδώ σημαίνει ότι υπάρχει μία σκοτεινή ή μία λευκή, που λέει η λωρίδα, χωρίς να ξέρουμε τι θα γράφει, κάτι θα γράφει. Από εκεί και υπάρχει ο ερεθισμός για να καταλήξουμε στο κατά πόσο υπάρχει κάτι φακέλωμα ή όχι. Και ο λόγος γιατί μπορεί ο λαός σαφώς, χωρίς να φταίει, να πει και δεν σε πειράζει ένα λουριδάκι αν υπάρχει εκεί, όλη η ταλαιπωρία που κάναμε πάνω στα θέματα τεχνολογίας ήταν να πούμε ότι ένα λουριδάκι απλό, μερικών χιλιοστών πλάτος ή τόσο μήκος μερικών εκατοστών, είναι υπεραρκετό βάση των συγχρόνων μεθόδων της τεχνολογίας να γράψουμε ολόκληρες σελίδες ιστορίας. Τον οδείο και την πολιτεία μας ολόκληρο. Και το χειρότερο, δεν ξέρουμε τι θα είναι μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή η επόμενη διαρεύνηση για να καταλήξουμε απάνω σε αυτά, για να μην ταλαιπωρούμε περαιτέρω αφού κάναμε όλη την παρουσίαση, θα ήταν να εξειδικεύσουμε απάνω στα θέματα τόσο ταυτοτήτων ή ηλεκτρονικών διαβατηρίων, λέει, ή ηλεκτρονικές ταυτότητες ή ηλεκτρονικές κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως και τα άλλα.
Λοιπόν, και αν προσθέσουμε, για να σφραγίσω και εγώ λίγο με κάτι που θυμήθηκα, αν προσθέσουμε και τη δυνατότητα να εμπεριέχεται μέσα στις κάρτες αυτές κάποιο μικροτσιπ, χιλιοστό έστω, που να μπορεί να αποτελεί πομποδέκτη, άρα κρύβεται και μεγάλος κίνδυνος ψυχοσωματικής βλάβης του ανθρώπου και επηρεασμού του ανθρώπου και παρακολουθήσεως, και να καταγράφουν και τη σκέψη του και μέσω του δορυφόρου. Με συχνότητα ειδικών κυμάτων, όπως πολύ καλά ξέρετε εσείς, μπορούν τον άνθρωπο να τον παρακολουθούν και στην αναπνοή του και στις ψυχικές λειτουργίες, με ειδικά μήκη κυμάτων, συχνότητα, να τον κάνουν να πεινά, να κοιμάται, να έχει ερωτική, θα λέγαμε, σεξουαλική διάθεση, και ακόμα και να φτάσει μέχρι και τρέλας, ή και με ειδικό ήχο, με ειδικό κρότο κύμα, να του δημιουργήσουν διάρρηξη των αγκείων και να το σκοτώσουν ακόμη. Καλά, άρα, αυτά, ναι. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι απλό το πράγμα ότι ένα χαρτάκι είναι μια τάφοδοτητούλα, είναι η κατόπιν, ναι, η μεθόδευση αυτή οδηγεί. Και την ώρα, ναι. Ναι, περάσει η ώρα. Μισό λεπτό να τελειώσουμε. Ναι. Θα ήθελα, αυτά είναι πολύ σωστά, γιατί μας τα τροφοδοτούν. Εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένο τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Ωραία. Που είπατε. Θα σας καλέσουμε λοιπόν, ναι, να ξανασυζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, θα, ρεαλιστικά, εκείνο που έχει πάρα πολύ συζήτηση και μας φτάνει είναι ακριβώς τα δεδομένα που έχουμε για τις σύγχρονες ταυτότητες και κάρτες. Γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για τις δυνατότητες τεχνολογίας, πρώτον δεν θα βγάλω μάκρη. Είναι κάτι το απεριόριστο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την προσφορά σας, την πολύτιμη στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε και το κανάλι Art68 που μας δίδει αυτή την ενότητα. Ένας χώρος ελευθέρου λόγου που αγκαλιάζουμε τώρα ένα βασικό πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας παραμένει ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες, και τώρα και διαβατήρια ηλεκτρονικά. Ρωτάμε, είναι εξυγχρονισμός ή είναι απειλή? Βάσει αυτών που ελέγχθησαν και που θα ελεγχθούν, κύριοι και κυρίες ακρότες, θα συμπεράνετε τι είναι. Και εξυγχρονισμός είναι και μάλλον και φοβερή εφιαλτική απειλή φακελώματος είναι. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε, θα δούμε και την διάσταση, την νομική, τι προέκταση έχει το φακέλωμα αυτό στις κάρτες, στις ταυτότητες και στη διαβατήρια κλπ. Από πλευράς προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε. Χαίρετε.